Υπόσχεται να είναι καλύτερος αυτός ο μήνας. Το σύμπαν το υπόσχεται ή εσύ? Κι εγώ μαζί. Εγώ σε υπογράφω. Εκείνο το υπόσχεται. Λοιπόν, για να δούμε. Το κολοκύθι μαλλί το πρόσεξες. Πέρασε. Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Κολοκύθι. Άλλαξα στήλη θες. Κουρεύτηκα αλλιώς. Ναι. Πολύ ωραίο είναι. Και σου πάει και το χρώμα. Για να σε δω στο κοντινό. Δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν... Πες μας τώρα, αυτός ο δύσκολος μήνας ναι. που μας έβγαλε την ψυχή, το ναι. λάδι, ναι. τέλειωσε, τελειώνει αύριο? Προσοχή. Προσοχή. Επειδή εγώ είμαι μάντη, πώς το λένε, μάντης κακών. Κακών μηνυμάτων πάντα. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Εντάξει, μια χρονιά γεμάτη αίμα. Το είπαμε εξ αρχής, το είπαμε από τον Νοέμβριο. Απλά, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του ανάδρομου Ερμή, φεύγει, πάει στο καλό. Και να μας γράφει. Άρα εγώ, από βέβαια, αύριο. Για μένα δεν είναι καλό αυτό, γιατί εγώ έχω γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή και μου πάνε καλά τα πράγματα όταν είναι ανάδρομο. Το σύνολο, το σύνολο γι' αυτό. Τώρα, από εδώ και μετά, μη μου πείτε γκρίνιες. Έχετε Μάιο, Ιούνιο και μισό Ιούλιο. Από τις 15 Ιουλίου και μετά, ξεχνάτε ότι υπάρχει τέλος Ιουλίου, ξεχνάτε τον Αύγουστο, ξεχνάτε και το Σεπτέμβριο το μισό. Εκεί, παιδιά, δεν ξέρω πλέον τι να πω. Φοβάμαι κι εγώ ίδια να μιλήσω. Για εκείνη την έκλειψη. Είναι χειρότερα από τον Απρίλιο. Δεν νομίζω να έχουμε περάσει. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Γι' αυτό ό,τι έχετε να κάνετε, παρήγορο. Είτε αυτό είναι γάμι, είτε γάμος, είτε αυτό είναι βαφτίσια, είτε αυτό είναι καινούργια δουλειά, είτε καινούργια ξεκινήματα. Και η δική μου μετακόμιση τώρα γίνεται ένας χαμός να μπορέσω να προλάβω. Γιατί ξέρεις, έρχομαι πλέον στα πάτρια εδάφη. Να προλάβω να κάνω τη γυρίζει μετακόμιση. Γυρίζει το κορίτσι μας. Αυτό δεν το είπα. Ή το είχαμε πει. Δεν το είχαμε πει, όχι. Τώρα το λέμε. Επιτέλους γυρίζει ξανά εδώ. Η έδρα της πλέον θα είναι η Θεσσαλία, όχι η Κέρκυρα. Ωραία η Κέρκυρα, αγαπάμε, ωραία, αλλά Κέρκυρα. Πολύ μακριά. Την αγαπάμε, θα πηγαίνουμε μια λοιπόν, φορά. Λοιπόν, έλα, ξεκίνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ας ξεκινήσουμε λίγο τα εβδομαδιαία και σιγά σιγά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Εγώ σας ξεκινάω αυτή την εκπομπή με τα ερωτικά που είναι τα πιο σημαντικά. Αφήστε τα υπόλοιπα. Τώρα, μέχρι και μεθαύριο, μέχρι και το τέλος της εβδομάδος, αν χάσει τις άλλες εβδομάδες, η Αφροδίτη θα σας ευνοήσει σημαντικά εσάς τους κρυούς. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για εσάς. Όλες οι ενέργειες που έχετε κάνει μέχρι τώρα θα φέρουν τα αποτελέσματα που εσείς ζητούσατε και νιώθατε απόλυτα ικανοποιημένοι. Τα θέλετε, έρχονται. Ειδικά από αύριο και μετά. Τώρα θα δείτε τα οικονομικά σας να παίρνουν ανωδική πορεία και επιτέλους θα κάνετε τις αγορές που θέλετε να κάνετε μέχρι τώρα και δυστυχώς δεν είχατε τα χρήματα. Ανάδρομος Ερμής στο Δία. Επίσης και ένα άλλο μυστικό καλό από τις 8 Ιούνιου. Γυρίζει και ο Δίας σε ορθή πορεία και φεύγουν τα βάσανα των τελευταίων 6 μηνών που είχε στερήσει τον κόσμο από τα χρήματα. Από εκεί και μετά θα υπάρχουν και χρήματα. Οι σχέσεις τώρα με το οικογενειακό σας περιβάλλον, εσάς τους κρυούς, θα γίνουν πιο θερμές και αν είχε περάσει το τελευταίο διάστημα μια παρεξήγηση που σας κρατούσε σε απόσταση, τώρα αυτά λύνονται. Τα αισθηματικά σας ενδέχεται να επανέλθουν κάποια παλιά προβλήματα, αυτά όμως τώρα είναι πολύ εύκολα να λυθούν. Παιδιά, ό,τι πέρασε από τη ζωή μας, ό,τι παλιό, στο καλό. Δεν χρειάζεται να ξαναυπάρξει, ούτε να το αναβιώσουμε. Τα βράκια. Αυτή η εβδομάδα με την Αφροδίτη να κινείται στον κρυό θα σας βοηθήσει σημαντικά να βρείτε λύσεις σε όλα όσα σας απασχολούν στα αισθηματικά σας. Καλό θα είναι να ασχοληθείτε με μια σχέση ή έναν μυστικό έρωτα ή να καταλάβετε επιτέλους ότι δεν είναι ιδανική στιγμή να ανακοινώσετε σε όλους το δεσμό που έχετε. Αντίθετα στα επαγγελματικά πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ καθώς παραμονεύουν άσπονδοι φίλοι και συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, ο Θεός να τους κάνει συναδέλφους, έτοιμοι να σας διαβάλουν και να δημιουργήσουν άσχημο κλίμα σχετικά γύρω από το όνομά σας. Αυτό ισχύει για όλους τους άλλους τους Σταύρους εκτός από μένα. Μείνετε μακριά από κοτσομπολιά και πικρόχολα σχόλια, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να εκτεθείτε και να ζημιώσετε κι άλλο την κοινωνική σας θέση. Διδυμάκια, αυτή την εβδομάδα να περιμένετε αλλαγές σχετικά με τους στόχους σας. Ενώ θα υπάρξουν κάποιες απρόβλεπτες οικονομικές απώλειες και θα σας κλονίσουν λίγο την ισορροπία σας. Τώρα, με τον κυβερνήτη σας να έρχεται σε ορθή πορεία, είπαμε από τις 3 το μήνα, τα πράγματα ηρεμούν. Μπορεί η διαχείριση που κάνετε ή κάποιες αλλαγές που έχετε στο μυαλό σας να προξενήσουν ζημιές στα οικονομικά. Γι' αυτό, παιδιά, προσοχή. Θα πρέπει να είστε πολύ, πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά που έχετε να κάνετε. Επίσης, να μείνετε μακριά από τα λάθη του παρελθόντος και να μην παρασυρθείτε από τον ενθουσιασμό που θα έχετε. Κρατήστε μυστικές τις κινήσεις σας αλλά και τις σκέψεις σας και μην αφήνετε τα μεγάλα λόγια να σας παρασύρουν. Καρκίνος. Να περιμένετε πολλές ευχάριστες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά αλλά και στα αισθηματικά σας. Έλα να πάρετε ανάσα γιατί συνέχεια γκρινιάζετε.
Εάν ανήκετε στην κατηγορία των αδέσμευτων, τώρα θα καταφέρετε να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία που θα ανατρέψει μέχρι τώρα τα προσωπικά σας δεδομένα. Καλό είναι λοιπόν, καθώς θα έχετε την τύχη με το μέρος, να μην ενδώσετε συνδιάμεσες λύσεις, αντίθετα να αναζητήσετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Αποδεχτείτε προτάσεις για ταξίδια και εξόδους, γιατί κάπου εκεί κρύβεται το άλλο σας μισό. Οικονομικά μην ενδώσετε σε σπατάλες και τυχερά παιχνίδια, όσο και αν η διάθεση σας παρασύρει, δεν είναι καιρός για τέτοια ανοίγματα. Λιονταράκια. Μέχρι και σήμερα ο Ερμής ανάδρομος, στο διάστημα αυτό ήταν καλό για απομόνωση περισυλλογή και για να συσφίξετε τις οικογενειακές σας σχέσεις. Τώρα μπορείτε να νιώσετε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα στα επαγγελματικά, ότι τελικά δεν είσαστε μόνοι σας, μπορείτε να προωθήσετε όλα τα επαγγελματικά σας σχέδια, όπως επίσης να ανοιχτείτε και λίγο περισσότερο στα οικονομικά, λίγο, όχι πολύ. Το Σαββατοκύριακο ο φιλικός και κοινωνικός σας κύκλος θα σας προσφέρει μια σημαντική βοήθεια που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Περάστε περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας, είτε για να διασκεδάσετε ή αν είστε μόνοι σας κυνηγήστε την τύχη σας λίγο παραπάνω από ό,τι κάνετε συνήθως. Τα αποτελέσματα θα σας δικαιώσουν. Και πάμε στην Παρθένο. Πολύ καλό, θα έλεγα το καλύτερο 7ήμερο του μήνα. Για το ζώδιό σας, θα βρεθείτε στο κοινωνικό σας κύκλο, θα δείτε ανθρώπους να προστίθετε σε αυτό το κοινωνικό κύκλο, θα κάνετε ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ευκαιρίες. Από αύριο και μετά, από σήμερα που τελειώνει ο ανάδρομος Ερμής, από αύριο σε ορθή πορεία δικό σας και δικό σας πλανήτης εκτός από τους διδύμους ο Ερμής, μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα, αν σκεφτόσασταν να κάνετε μια μεγάλη επένδυση, να ξεκινήσετε κάτι δικό σας επιχειρηματικά, να ξέρετε ότι θα έχετε πολλές ευκαιρίες για αυτό τον τομέα. Θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά ωφέλη από κάποιες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στον επαγγελματικό σας χώρο και θα σας στέψουν νικητές. Αισθηματικά θα περάσετε πολύ ευχάριστα και θα γεμίσετε το χρόνο σας δημιουργικά. Ο σύντροφός σας είναι κοντά σας για να σας στηρίζει, γι' αυτό μην ψάχνετε να βρείτε αφορμές για καυγάδες, για γκρίνιες και για μουρμούρες. Δείξτε κι εσείς με τη σειρά σας έμπρακτα την αγάπη σας και περάστε ένα πολύ πολύ ήρεμο Σαββατοκύριακο. Ζυγάκια. Το ξεκίνημα της εβδομάδος, είπαμε, έγινε με τον Ερμή να είναι ανάδρομος. Μέχρι και σήμερα, από αύριο τα πράγματα ηρεμούν και έρχονται σε καλή πορεία. Τώρα θα αναγκαστείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα, αλλά και αποθυμένα, που θεωρητικά ήδη θα έπρεπε να είχατε ξεπεράσει. Ασχοληθείτε τώρα με το να σκεφτείτε και να αξιολογήσετε καλύτερα κάποια δεδομένα, ώστε να πάρετε τις τελεσίδες και τις αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα επαγγελματικά. Θα είναι καλό και ωφέλιμο να ολοκληρώσετε ό,τι έχετε μεσοτελειωμένο, παρά να κάνετε μια νέα αρχή σε κάποιο καινούριο εγχείρημα. Μην παρασύρεστε από τα επιτεύγματα των γύρων, αλλά επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας στο πώς εσείς θα καταφέρετε να υλοποιήσετε όλα αυτά που έχετε βάλει στόχο. Από την Πέμπτη και μετά καλυτερεύουν τα πάντα για σας. Και είπαμε από τις 8 έκτου, επειδή ο Δίας παραμένει στο ζυγό, από τις 8 έκτου ξαναγυρίζει στο ζυγό και έρχεται να σας δώσει όλα αυτά που χάσατε το τελευταίο εξάμηνο. Σκορπιοί, αυτό το 7ήμερο θα πρέπει να τολμήσετε να κάνετε το μεγάλο βήμα στα επαγγελματικά σας, μια και ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και θα σας βοηθήσει σημαντικά να εφαρμόσετε όλα τα νέα σχέδια και να έχετε τα αποτελέσματα που εσείς θέλετε. Να ξέρετε ότι μελλοντικά η ανταμοιβή θα είναι ανάλογη με τις προσπάθειες που θα κάνετε τώρα. Γι' αυτό κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας, ώστε να προλάβετε όσα περισσότερα μπορείτε. Ό,τι είναι αυτό, όσα περισσότερα, έστω και λίγο να είναι αυτό, πάρτε το. Όσο πιο πολύ δουλέψετε, τόσο περισσότερο θα κερδίσετε και θα καταφέρετε να εδραιώσετε την επαγγελματική σας θέση σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. Φροντίστε να βελτιώσετε το επίπεδο της ζωής σας, την αισθηματική ειδικά, που ούτως ή άλλως πνέει άνεμος ανανέωσης. Το ξώτης, δεν λέμε ανανέωση, χωρίζουμε και κάνουμε κάτι καινούριο, με λέμε και στην ήδη υπάρχουσα σχέση. Το ξωτάκια. Τα αισθηματικά θα σας αποσχολήσουν και θα σας ανησυχήσουν αρκετά. Γεγονός που θα σας βγάλει από το πρόγραμμά σας και θα σας γεμίσει ανασφάλειες. Μέχρι και σήμερα είπαμε ο Ερμής ανάδρομος, από αύριο μπαίνει στη σωστή φορά.
και θα κάνουν την εμφάνισή τους κάποια άτομα από το παρελθόν και ίσως να σας ζητήσουν επανασυνδέσεις. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι μπορεί να προχωρήσει τώρα μία σχέση μαζί τους. Ξεχάστε το παρελθόν, προχωρήστε μπροστά. Οφείλετε πάνω απ' όλα στον εαυτό σας να συζητήσετε μαζί τους ξεκάθαρα και να λύσετε τις διαφορές που υπήρχαν και θα υπάρχουν. Επαγγελματικά οι μέρες είναι κατάλληλες για να πάρετε πνοή σε ένα νέο δημιουργικό σχέδιο και αν καταφέρετε να το ολοκληρώσετε, τότε η ανταπόκριση που θα βρείτε από τους ανωτέρους σας θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι περιμένατε. Εγώ καιρος. Αυτή την εβδομάδα πρέπει να βάλετε το μυαλό σας να δουλεύει στο κόκκινο, ώστε να καταφέρετε να δρομολογήσετε τα σχέδιά σας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μέχρι την Τετάρτη που ο Ερμής θα γυρίσει σε ορθή πορεία, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε οικονομικές δοσοληψίες, γιατί είναι πολύ πιθανό να σας φέρουν αναπάντεχα δυσάρεστες συνέπειες. Να έχετε εμπιστοσύνη στη διέστησή σας όταν πρόκειται να πάρετε σημαντικές αποφάσεις και μην παρασύρεστε από λόγια ανθρώπων που ναι μεν μπορεί να έχουν καλές προθέσεις αλλά δεν σας γνωρίζουν και τόσο καλά για να ξέρουν τις πραγματικές σας ανάγκες. Το Σαββατοκύριακο με τη Σελήνη να κινείται στο ζυγό, να σας ευνοεί ιδιαίτερα, η τύχη θα είναι με το μέρος σας και μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές από τις επιθυμίες που έχετε. Η αισθηματική σας ζωή πάρα πολύ καλή. Και πάμε στα υδροχοάκια μας. Το διάστημα από τις 3 και μετά, από σήμερα και μετά, που θα επιστρέψει ο Ερμής σε ορθή πορεία, είναι το κατάλληλο για να προβείτε σε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα αισθηματικά. Το κατά πόσο θα σας ικανοποιήσουν ή όχι, αυτό θα το δείξει ο χρόνος δυστυχώς. Στο χέρι σας είναι όμως να συνδυάσετε τη λογική με το συναίσθημα, ώστε να καταλήξετε να κλείσετε τις πιο συμφέρουσες δουλειές. Συναισθηματικά η μοναξιά που θα νιώσετε μέχρι την Παρασκευή σου σας ωφελήσει, καθώς θα ανακαλύψετε πτυχές του χαρακτήρα σας που μέχρι τώρα δεν γνωρίζατε. Το Σαββατοκύριακο με τη θέση της Σελήνης στο ζυγό θα έχετε την ευκαιρία να αφιερώσετε τον ελεύθερο χρόνο σε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν. Και πάμε και τελειώνουμε με τα ψαράκια. Εσείς πρέπει να ασχοληθείτε αποκλειστικά και μόνο με τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, αγαπημένα μου ψαράκια, που μέχρι τώρα είχατε αμελήσει. Ο Ερμής από την Τετάρτη, είπαμε, σε ορθή πορεία, σας δίνει την ενέργεια και τη δύναμη που είναι απαραίτητες για σας για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Η επικοινωνιακή ικανότητα θα σας χαρίσει τα εφόδια που χρειάζεστε για να βρείτε τις χρυσές τομές στην επικοινωνία με τους γύρους. Τα αισθηματικά σας πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και ειδικά το Σαββατοκύριακο με τη θέση της Σελήνης στο ζυγό θα σας μπρόξει να βγείτε έξω, να γνωρίσετε καινούριους ανθρώπους, να κάνετε καινούργια πράγματα. Αυτός ο μήνας πολύ καλός, προγραμματίστε τα πάντα, είπαμε, Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος, μέχρι τα μισά του Ιούλιου, προγραμματίστε ό,τι καλό έχετε στο μυαλό να υλοποιήσετε. Την ερχόμενη Τετάρτη θα κάνουμε πρόβλεψη μέσω της αριθμολογίας. Από τώρα θα είστε έτοιμοι, μολύβι και χαρτί για να μπορέσουμε να μάθουμε τι κρύβει ο Μάης μέσω της αριθμολογίας. Σας εύχομαι έναν υπέροχο μήνα, ένα καλό απόγευμα, μια καλή εβδομάδα, συνέχεια της εβδομάδας και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια.